να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Δελή, για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και συμπληρωματικά βέβαια τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει σε όλα τα κόμματα, και το δικό σας αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα. Θα θέλαμε την άποψή σας. Εντάξει, κύριε Παπαδάκη, τα μέτρα είναι τα γνωστά, τα δοκιμασμένα, αλλά και τα τόσο αναποτελεσματικά. Δεν υπάρχει καμία αυτοδοξία ως προς αυτό. Είναι τα μέτρα, με λίγα λόγια, τα οποία μας έχουν οδηγήσει στη σημερινή τραγική κατάσταση. Έχουμε κάθε μέρα και ένα μεγάλο ρεκόρ κρουσμάτων. Αυτό που αλλάζει βέβαια μπορεί να είναι η δοσολογία, τα μέτρα, ανάλογα με το που βρίσκεται η πανδημία ή η εξέλιξή τη. Αλλά ωστόσο μένει σταθερή η μετακίνηση της κεντρικής κρατικής κυβερνητικής ευθύνης, την ατομική ευθύνη ενός εκατομμυρίου των πολιτών. Και βεβαίως η μετακίνηση του κόστου, σας το παραπλέψουμε γι' αυτό. Θα πληρώνει δηλαδή ο κόσμος από την τσέπη του για να αντιμετωπίσει τα έξοδα για σχέση με τον κορονοϊό. Ωστόσο, νομίζω ότι, κύριε Παπαδάκη, κάτι που αναδείχθηκε και σήμερα από την εκπομπή σας, ότι υπάρχουν ένα σωρό, θα έλεγε κανείς, παράξενα πράγματα, τα οποία θα πρέπει να επισημανθούν, γιατί επιβεβαιώνουν ακριβώς την εκτίμηση που έχει το κόμμα μας σχετικά με τον ανατολογισμό που παίρνει τελικά η ίδια η κυβερνητική πολιτική. Τι θέλω να πω. Αν είναι κάποιος, κύριε Παπαδάκη, να παντρευτεί με πολιτικό γάμο και πάει στο Δημαρχείο, θα χρειαστεί οπωσδήποτε να κάνει ένα τεστ. Εάν επιλέξει όμως ένα θρησκευτικό γάμο, δεν θα χρειαστεί τεστ. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι αντιβαίνει σε κάθε λογική. Εάν δύο άνθρωποι, δύο άνθρωποι διαχωριστούν σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, το μετρό ή το λεωφορείο, το κατάστημα σε ένα καφέ, για να πίνω ένα καφέ, εκεί θα το πίνω χωριστά. Αυτοί οι άνθρωποι θα ενωθούν μέσα στο λεωφορείο, θα ενωθούν μέσα στο μετρό, θα ταξιδέψουν. Και βεβαίως, ένα εξίσου σημαντικό, ένα εξίσου τραγικό ζήτημα είναι το ότι μέσα στην έξαρση αυτή τη πανδημία, στο τέταρτο και το πιο χωρικό τμήμα, η κυβέρνηση τι κάνει στα σχολεία, συγχωνεύει τμήματα. Έχουν συγχωνευτεί πάνω από 1000 τμήματα σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Και από εκεί που ήταν 18 και 20 καθηγητές, γίνονται 25, 27, ακόμα και 30. Έχω την εντύπωση ότι οι παρατηρήσεις οι οποίες γίνονται, κύριε Δελή, θα πρέπει να γίνονται στο πνεύμα της αντιμετώπισης αυτού του τεράστιου προβλήματος και όχι έχοντας στο μυαλό της η κυβέρνηση ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι ωφέλη μπορεί να έχουν. Γιατί είναι και πονηρές οι εποχές, δεν ξέρω αν το 22 θα είναι και προεκλογική χρονιά. Συμφωνείτε, κύριε Δελή? Προφανώς, κύριε Παπαδάκη, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, έτσι πρέπει να γίνεται όπως είπατε, σε ό,τι μας αφορά, επιμένουμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα και όχι για οποιοδήποτε μικροπολιτικό ή μικροκομματικό λόγο. Αυτό που έχει αναδειχθεί, κύριε Παπαδάκη, και νομίζω ότι πια είναι μετά από 20 και 1 μήνες, είναι πια ολοφάνερο, είναι ότι χρειάζεται επιτέλους μια γενναία ενίσχυση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μπορεί δηλαδή να στηρίζεται η δημόσια υγεία στα νοσοκομεία με μετακινήσεις γιατρών, με εντατικοποίηση της δουλειάς τους. Θα πρέπει επιτέλους, λέμε εμείς, να οργανωθεί μια σοβαρή εμβολιαστική εκστρατεία. Εκτεθειμένη σε ένα βαθμό μπορεί να γίνει αυτό υπεύθυνα, επιστημονικά, έτσι ώστε να πιστούν όσοι τέλος πάντων μπορούν να πιστούν. Εμείς λέμε ότι αρκετοί από αυτούς που μέχρι τώρα δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να πιστούν. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν αυτό. Δεν θα πρέπει επιτέλους να επιταχθούν, τι περιμένει δηλαδή η κυβέρνηση, να ξαναγίνουν τα νοσοκομεία που γίνονται σιγά σιγά νοσοκομεία της μιας νόσης. Θέτεται καθαρά θέμα επίταξης γιατρών δηλαδή, κύριε Δελή, θέτεται καθαρά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Οι μεγάλες ιδιωτικές μονάδες, οι οποίες θησαυρίζουν πάνω στα κενά του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν θα πρέπει να αραιώσουν επιτέλους όσοι μετακινούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι καθόλου πιστικός. Δεν ήταν καθόλου πιστικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, μια βόλτα στο μετρό το πρωί, αρκεί να το αποδείξει. Δεν θα πρέπει να αραιώσουν μαθητές στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς. Θα υποθεί κάτι για τους μεγάλους χώρους δουλειάς. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την εμβολιαστική εκστρατεία. Γιατί εκ
εμβόλιο, το μεγαλύτερο όπλο είναι η πρόληψη. Όλα συντονισμένα θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Να πάμε και στον Αλεξιάδη, κύριε Δελή. Γιατί μέχρι τώρα έχει ασκήσει μια πολιτική αναποτελεσματική, εγκληματική.